Χαίρετε, είμαι ο πατέρας Θεμιστοκλής και ώρα είναι ώρα για πνευματική γυμναστική. Για όσους δεν καταλάβατε το λογοπαίγνιο το οποίο ακούσατε στους στίχους του προηγούμενου γνωστού τραγουδιού «Τη Κοζάνη, τη Λοζάνη» του Βιολάρη, το οποίο ερμήνευσε πολύ ωραία ο φίλος ο Αναστάσιος, για τις ανάγκες της εκπομπής, ο άνθρωπος επίσκεψη ήρθε να μου φέρει ένα ούτι και τον έβαλα να παίξει το intro για αυτό το επεισόδιο. Είναι η γνωστή παρανόηση, εσκεμμένη παρανόηση, η οποία έγινε από τα social, από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, για το σπίτι το οποίο έχει ο πατήρ Αντώνιος, ο ιδρυτής της Κιβωτό του Κόσμου, στα Ραβένια, ενώ αυτοί το τοποθέτησαν λίγο πιο έξω, επειδή μου, στη Ραβένα της Ιταλίας. Εντάξει, αυτό. Και εξού και τη Ραβένα, τη Ραβένια. Θα δείτε και το σχετικό απόσπασμα. Μπορείτε φυσικά να πάρετε και μια σακούλα πλαστική τώρα, χάρτινη, έτσι και στον κόσμο τον έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον, και βλέποντας το βίντεο το σχετικό να ξεβάσετε κιόλας. Εντάξει, καλή συνέχεια και μια συμβουλή. Σταματήστε να πιστεύετε όλα όσα μας λένε οι ειδήσεις. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας. Πρώτη φορά θα ακούσουμε πιθανόν και για δωρεά, Τάσο μου, αυτό είναι αφιερωμένο σε σένα. Παρακαλώ πάρα πολύ στη Ραβένα. Στην Ιταλία, Τάσο μου. Στην Ιταλία, Τάσο μου, στη Ραβένα. Περιμένετε τώρα. Περιμένετε. Έλα, Κέλλη, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δεν πάνε μόνο τα παιδιά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και ίσως να μην είναι το μόνο σπίτι στο εξωτερικό που είχε ο πατέρας Αντώνιος από δωρεά, γιατί αρχίζω και τα ψάχνω και βλέπουμε ότι θα βρούμε πολλά μπροστά μας. Λοιπόν, αν αυτή η ιστορία βγαίνει και από τα σύνορα, τι άλλο θα δούμε. Μπράβο, μπράβο. Θεώρησε το δεδομένο. Μπράβο. Θα πρέπει να είναι αυτό που λένε ο Θεός ότι... και ο Χριστός είναι μεγάλος. Μπράβο, είχε βοηθήσει τόσο πολύ, είχαμε υπερβεί τα σύνορα. Έλληνες έχει παντού. Ότι μόνο οι Έλληνες του Καναδά είχαν δώσει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα τώρα τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε τώρα... δολάρια. Ωραία. Εδώ 250.000 Έλληνες. Εδώ τώρα τι βλέπουμε. Ραβένα βλέπουμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε Ραβένα. Θα πρέπει λοιπόν να σου πω ότι η κόρη του συγκεκριμένου ανθρώπου, γενικού αντιπροσώπου αυτοκινητοβιομηχανίας, πάνω βόρεια και ήταν και είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς του UNESCO η Ραβένα. Μάλιστα. Για πες, Κέλλη. Λοιπόν, είχε εντορίσει και ένα σπίτι στη Ραβένα της Ιταλίας και μάλιστα μαρτυρία εργαζομένου λέει ότι ο παπάς προσέγγισε, ο Παπαντώνης, προσέγγισε τον πρώην εργαζόμενο, συντηρητή έργων τέχνης, ο οποίος είχε παρακολουθήσει σεμινάρια στη Ραβένα και ενδιαφέρθηκε για το συγκεκριμένο εργαζόμενο, γιατί προφανώς μέσα στο σπίτι στη Ραβένα έχει και αντίκες, έχει αντικείμενα πανάκριβα, τα οποία προφανώς ήθελε με έναν τρόπο ο Παπαντώνης να τα αξιοποιήσει. Τη Ραβένα, τη Ραβένα, δεν μπορώ.